Γεια σας, καλησπέρα. Είμαστε έτοιμοι, Λάμπρος, Κρυμπή. Ξεκινάμε. Ερωτήσεις τον κύριο Γιωβάνο, της παρακαλώ. Λάμπρο. Συγχαρητήρια κύριε Γιωβάνο, για την νίκη. Αν αναλύσουμε τις παραμέτρους του αγώνα, το μέγεθος του αντιπάλου, το οποίο είναι σημαντικό, την κάτι που βρίσκεται, που βρίσκονται τα play-offs, το γεγονός ότι στο πρώτο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός έκτισε με σχετική ευκολία ένα βαντάζ που διαχειρίστηκε εξαιρετικά στο δεύτερο. Θεωρείτε ότι είναι το πιο πλήρες παιχνίδι της φετινής σεζόν ή ένα από τα πιο πλήρη. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, σίγουρα ήταν σίγουρα ένα τέρμι και εξελίχθηκε με τον τρόπο όπως συνήθως εξελίσσονται τα τέρμι, αφού και οι δύο ομάδες νομίζω τακτικά δεν είχαν κάτι ξεχωριστό στο συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού που ακολουθούν σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Ήταν ένα θέμα, κατά την άποψή μου, πάντα διάθεση των παικτών που σε αυτό το παιχνίδι ή τέτοιου είδους παιχνίδια παίζει σπουδαίο ρόλο. Νομίζω ότι ακριβώς εγώ κρίνω και την έκφραση του παιχνιδιού από την άποψη ότι ήμασταν πολύ πιο αποφασισμένοι, πολύ πιο δυνατοί στις μονομαχίες, πολύ πιο νομίζω επικίνδυνοι για τον αντίπαλο. Καταφέραμε και ελέγχαμε πλήρως το ρυθμό παρότι είχαμε βάλει δύο γκολ και νομίζω ότι στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε μια πολύ καλή διαχείριση του παιχνιδιού. Πάντα σκεφτόμενοι ότι ο Ολυμπιακός μετά το 2-0 του πρώτου ημιχρόνου έπρεπε να κάνει τις προσπάθειες για να πει ξανά στο παιχνίδι. Νομίζω ότι ο παίκτης μου με τη διάθεση που είχαν και με τον τρόπο πως αντιλήφθηκαν το παιχνίδι ήταν αυτοί που ουσιαστικά έγιναν διπλάστηκα στην πλευρά μας και καταφέραμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Η προσπάθειά τους, η διάθεση τους, ακριβώς με όλα αυτά τα στοιχεία που είχατε τονίσει εσείς όσον αφορά τη σημασία του παιχνιδιού σε αυτή την καμπή του πρωταθλήματος που βρισκόμαστε σήμερα. Άλλη ερώτηση, κύριε Γιωβάνοβιτς. Βγαίνει. Καλησπέρα, Κούρση. Εγώ θα το συνδέσω λίγο. Θα πω ότι μετά το παιχνίδι με τον Βόλο, ο Παναθηναϊκός έδωσε δύο παιχνίδια που ήταν πραγματικά do or die και τα κέρδισε νομίζω με τον τρόπο που ήθελα να κερδίσει αυτός. Δηλαδή, εγώ αυτό που αντιλήφθηκα είναι ότι και στο Βικελίδης και σήμερα επικράτησε η στρατηγική του Παναθηναϊκού και ο τρόπος που είχε σχεδιάσει ο Παναθηναϊκός να παίξει για τα νικήσει. Διαφορετικά μεν, αλλά αυτό συνέβη. Δηλαδή, στο πρώτο ημίχρονο έδωσε την μπάλα στον Άρη, τον άφησε να κάνει το κομμάτι του και στο δεύτερο κυριάρχησε και σήμερα είδαμε να κυριαρχεί από το πρώτο λεπτό και να τραμπουκίζει ποδοσφαιρικά τον Ολυμπιακό, παίρνοντας μια πεντακάθαρη νίκη. Η εικόνα που έχω είναι ότι, και θέλω να σα ρωτήσω, είναι αυτές οι δύο πιο σημαντικές νίκες, συνυπολογίζοντας με ποιους αντιπάλους ήρθαν στο χρονικό σημείο που ήρθαν και είστε από την ομάδα σας αυτή τη στιγμή ευχαριστημένος σε ό,τι αφορά τη φόρμα που έχουν και οι ποδοσφαιριστές αγωνικά. Γιατί εγώ βλέπω δηλαδή και πολλούς παίχτες που βλέπαμε στον πρώτο γύρο να πετάνε, αφού κάνουν μια κοιλιά τώρα που μπαίνουν στην τελική θέλω πλέον να αρχίσουν να βρίσκονται πάλι στον αφρό. Κοιτάξτε, εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής, είμαι ευχαριστημένος από όλες τις νίκες που κάναμε σε όλη τη διάρκεια του προαθλήματος, γιατί τους στόχους που έχουμε και εδώ που βρισκόμαστε, σίγουρα αυτές τις σημερινές έχουν τεράστια σημασία, επειδή είμαστε και στα play-off, αλλά οι νίκες είναι νίκες και για μια ομάδα που θέλει να πρωταγωνιστήσει ή να παρέλει για το πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Με ικανοποιεί σίγουρα ότι σε αυτά τα παιχνίδια play-off μέχρι τώρα, σαν ομάδα, έχουμε δείξει ότι είμαστε ένα αρκετά σκληρή ομάδα με αγωνιστικό χώρο ως προς το στόχο που έχουμε. Ότι πραγματικά και μέχρι τώρα παλέψαμε και συνεχίζουμε να παλεύουμε για αυτό το στόχο. Και με ικανοποιεί ακόμα περισσότερα το. Και έχω και το θαυμασμό όσον αφορά τους ποδοσφαιριστές μου. Πόσο συγκεντρωμένοι μπορεί να είναι, εύχομαι να συνεχίσουμε έτσι μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Πόσο πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, πόσο πρέπει πολλές φορές να υπερβάλλουμε τον εαυτό μας, γιατί είναι ο μόνος τρόπος για να κερδίσεις αυτά τα παιχνίδια. Και για να είμαστε πιο κοντά στον χώρο στόχο, πρέπει να κερδίζουμε αυτά τα παιχνίδια. Δεν είναι εύκολο, έχουμε να κάνουμε με εξαιρετικές ομάδες, με ποιοτικές ομάδες, με ομάδες που έχουν ίδιο στόχο μαζί μας και πολλές φορές. Ειλικρινά, σε αυτά τα παιχνίδια, επειδή είναι τέρμι παιχνίδια, όλοι μας
και εγώ σαν προπονητής, όλοι μας, πολλές φορές, κρινόμαστε ακριβώς από την διάθεση, από την αποφασιστικότητα, από την αυτοπεποίθηση που η ώρα του παιχνιδιού μπορεί να έχει η ομάδα μας. Και οι παίκτες να κάνουν πράγματα, να μας κάνουν όχι τώρα, αλλά όλη τη χρονιά μας κάνουν υπερήφανους για τις θυσίες που κάνουν για να βρίσκεται ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή σε αυτή τη θέση. Γιάννης ο Αδέξης. Καλησπέρα. Θέλω να σας ρωτήσω, τέσσερα παιχνίδια στα πλήγματα και δεν έχετε δεχτεί γκολ. Και μάλιστα σήμερα κόντρα σε μια ομάδα που είχε, αν δεν κάνω, 8 γκολ στα 3 πρώτα παιχνίδια. Είναι αυτό ένα κλειδί. Το λέω γιατί πάντα είχατε καλή άμυνα, αλλά τώρα το έχετε σχεδόν τελειοποιήσει. Στα πλήγματα που είναι την πιο κρίσιμη περίοδο. Κοιτάξτε, είχα τονίσει προηγουμένως για τις θυσίες. Είμαστε μια ομάδα που, εντάξει, δεν είναι μυστικό ότι είμαστε μια ομάδα που δουλεύει πάρα πολύ μέσα στον αγωνιστικό χώρο και η άμυνα δεν είναι μόνο παίκτες που παίζουν στην άμυνα, αλλά γενικά όλοι οι παίκτες όσον αφορά την αναστατική λειτουργία θυσιάζονται. Και η αθλία, ακραίοι μας παίκτες και οι παιδικοί και τα χάφη μας και οι φορ, όλοι συμμετέχουν σε αυτό το κομμάτι. Ξοδεύονται πάρα πολύ στη διάρκεια του παιχνιδιού. Άρα δεν είμαστε ομάδα που ποτέ έχει σκεπτικό να αμυνθεί, ποτέ δεν έχουμε τέτοιο σκεπτικό. Εξάλλου αν είχαμε αυτό το σκεπτικό δεν ήμασταν εδώ που είμαστε σήμερα. Όμως οι θυσίες, οι αυτοθυσίες, οι στόχος που έχεις μπροστά σου, αυτό που με κάνει ικανοποιημένο, πολλές φορές υπερβαίνουν τις κάθε προσωπική φιλοδοξία του εκάστοτε ποδοσφαιριστή που έχουμε στην ομάδα. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, γιατί δεν πάει να έχουμε να κάνουμε με τους ανθρώπους που ο καθένας από αυτούς στις δύσκολες στιγμές ενδεχομένως μπορεί να σκέφτεται λίγο διαφορετικά, να κάνει λίγο παραπάνω για τον εαυτό του. Εγώ είμαι από τους τυχερούς προπονητές που έχω μαζί μου παιδιά που ξέρουν τι είναι λέξη αυτοθυσία και είναι ένα κομμάτι σίγουρα που μας βοηθάει να είμαστε τόσο compact ομάδα μέσα στον αγωνιστικό χώρο που αυτό σίγουρα μας δίνει δυνατότητα πάντα να κάνουμε κάτι περισσότερο και να επιμένουμε για κάτι περισσότερο. Άλλη ερώτηση. Ο Νίκος, ο Τζάνης. Κότσα, ήθελα να περάσω πολύ για το Σάντσες. Είναι εξαιρετική παρουσία του και στο μάτι του Άρη και απόψε. Ένας παίκτης που δεν είχε ρυθμό, που έτυχε ξαφνικά στην ενδεκάδα, ενδεχομένως και εμείς να το περιμέναμε. Ήταν έκπληξη. Προφανώς για να το επιλέγετε στην ενδεκάδα, έχετε δει κάτι, ενώ ήταν έκπληξη η απόδοση του σε τόσο υψηλό επίπεδο παρά το γεγονός ότι ήταν ενεργός. Για μένα δεν είναι. Ο Σάντσες είναι ένας. Το ταυμάζουμε έτσι. Ένας παίκτης που μπορεί να παίξει 2-3 μήνες. Αλλά ο τρόπος που δουλεύει ο ίδιος σε καθημερινή βάση είναι αυτός ο τρόπος που και να μην παίξει 2-3 μήνες να είστε σίγουροι όταν το βάλετε στη θέση που ξέρετε αυτός να παίξει 90 λεπτά σαν να είχε παίξει το προηγούμενο παιχνίδι. Ένα παιδί που είναι χαμηλού profile, πολύ εργατικό, πολύ χρήσιμο για εκάστοτε προπονητή και είτε παίζει Σάντσες είτε δεν παίζει Σάντσες, ο τρόπος της δουλειάς του είναι τέτοιος που πάντα ξέρουμε ότι είναι παίκτης που όταν χρειαστεί να στηριχτούμε πάνω του να μας δώσει αυτό που θέλουμε. Για μας δεν είναι καμία έκπληξη, εξάλλου αν θυμάστε ο Σάντσες και ξεκίνησε στην αρχή την χρονιά και έχει παίξει για μεγάλη περίοδο, μετά είχαμε κάποιες άλλες επιλογές, τώρα θεωρούσαν ότι είναι στιγμές που μπορεί να μας δώσει κάτι διαφορετικό ο Φακούντο και δεν εμπίζει η απόδοση. Αυτό είναι ο Φακούντο. Ο Νίκος Αθανασίου. Καλησπέρα, κότσι και συγχαρητήρια. Είδαμε στο πρώτο ημίχρονο μια ολοκληρωτική εμφάνιση από τον Παναθηναϊκό. Μια ομάδα που από το πρώτο λεπτό πίεζε βασιλικά τον αντίπαλο, έκανε πολύ μεγάλη ένταση, ενέργεια. Σε εμάς από έξω φάνηκε ότι είχατε επενδύσει πάρα πολύ στο πρώτο ημίχρονο. Ισχύει αυτό ή πήρε το παιχνίδι? Να σου πω,
Ισχύει σίγουρα, ισχύει, γιατί ξέρετε, είναι απλά τα πράγματα για να παλεύουμε για το στόχο μας που έχουμε. Πρέπει να κερδίζουμε τα παιχνίδια. Με ισοπαλίες νομίζω ότι δεν φτάνει στο στόχο που έχεις. Πρέπει να κερδίζουμε. Παίζουμε στην έδρα της. Παίζουμε με ένα πολύ μεγάλο αντίπαλο. Υπάρχει τεράστια πίστη από τους φιλάθλους προς την ομάδα. Το αισθανόμαστε. Δεν είναι μόνο εδώ στο κήπεδο, εδώ αισθανθήκαμε σήμερα και στο ξενοδοχείο και όλη αυτή την εβδομάδα. Και γενικώς είναι αυτό που πιστεύω, ο τρόπος που μπήκαμε στο παιχνίδι ήταν αυτό που μας βοήθησε πάρα πολύ για να έχουμε έλεγχο του παιχνιδιού. Κάθε φορά προσπαθούμε να κάνουμε το ίδιο, okay, αλλά εντάξει, εξαρτάται πολλές φορές και από το αντίπαλο, εξαρτάται πολλές φορές από τη μέρα που βρισκόμαστε σήμερα σε ένα τόσο κρίσιμο σημείο. Πιστεύω ότι βρεθήκαμε με πάρα πολλούς παίκτες, με πάρα πολύ καλή διάθεση να δουλέψουν στο γήπεδο, είτε επιθετικά είτε ανασταλτικά. Πολλές αυτοδυσίες, πολλά επαναλαμβανόμενα τρεξίματα, με πολύ μεγάλη ένταση, με πολύ μεγάλη, θα έλεγα και αυτοπεποίθηση για ένα τέτοιο παιχνίδι. Και αυτό ήταν το κλειδί του πρώτου ημιχρόνου που ουσιαστικά μας έδωσε ένα μεγάλο πλεονέκτημα, όπως και να το κάνουμε. Το 2-0 στο ημιχρόνο ήταν τεράστιο πλεονέκτημα για μας, για να μπορούμε να το διαχειριστούμε όπως πρέπει στο δεύτερο. Ξέρετε, όταν παίζεις ένα τέτοιο γήπεδο, όταν υπάρχει τόσο καλή και όμορφη ατμόσφαιρα για το παιχνίδι, είναι ένα πράγμα που μπορεί να δώσει στους παίκτες και έξτρα όθηση πάντα για να παλέψουν για την νίκη. Πάμε. Κώστας, Ρέκα, συγχαρητήρια. Θα ήθελα ένα δικό σας σχολείο για την απόδοση του Σπορά, αρχικά στο μάτς του Άρη και πολύ περισσότερο σήμερα. Μετά την κρίνια που υπήρξε από το χαμένο πέναλτι στο μάτς με τον Βόλο. Και αν τα γκολ για εσάς που είστε ο προπονητής του δίνουν τροφή να συνεχίσει ένα παραπάνω level και να βοηθήσει περισσότερο την ομάδα. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα ξεκινήσατε ατομικά που δεν μου αρέσει να μιλάω με τους παίκτες. Πρώτα Σάντσες, μετά ο Σπόρα. Αλλά να σας πω. Καταρχήν ο Σπόρα έχει χτυπήσει και άλλα πέναλτι πολύ κρίσιμα. Πέναλτι όπως ήταν το παιχνίδι με το Ολυμπιακό εδώ, όπως ήταν το παιχνίδι με τα Έλληνα στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού και είχε βάλει γκολ. Είναι ένα παιδί που έχει καλή ψυχολογία, ένα παιδί που δεν χάνει την ψυχολογία του. Είναι ένας καλός σκόρερ. Πέρασε αρκετές δυσκολίες στη διάρκεια του Ιανουαρίου ο ίδιος. Με κάποια ίωση, με κάποια θέματα υγείας. Σίγουρα. Ξέρετε πώς είναι στην Ελλάδα, αν κάποιος δεν βάλει 2-3-4 παιχνίδια τα γκολ, να αρχίζει η κρίνια. Ο κόσμος έχει λίγο, πάντα έχει αυτό το πράγμα, εντάξει δεν μπορούμε να πλέξουμε, αλλά είναι ένα παιδί που είναι πολύ σοβαρό και είναι πολύ συγκεντρωμένο και στη δουλειά και στους στόχους της ομάδος. Μπορεί πολλές φορές αυτό να μην είναι ευχάριστο, αλλά είναι μοίρα των center-for. Τα γκολ του σίγουρα βοηθάνε, είναι απόλυτα φυσιολογικό. Και ξέρετε, εντάξει, έχουμε και τον Ιωαννίδη που στις περιόδους που ο άντρας δεν ήταν σε καλή αγωνιστική κατάσταση, ο Ιωαννίδης φυσικά και έκανε πολύ καλά τη δουλειά του, είναι ταλαντούχο παιδί, μπορεί ανά πάσα στιγμή να παίξει όπως και ο Σπόρα, είμαι χαρούμενος που έχω και τους δύο στην ομάδα, γιατί είναι σωστή διαφορετική παίκτης, αλλά έχουν ένα κοινό σημείο. Και οι δύο δεν σκέφτονται τον εαυτό τους, σκέφτονται την ομάδα. Που για μένα, όταν συνήθως οι τσένταφοροι είναι αυτοί που σκέφτονται λίγο περισσότερα για τα γκολ που τα βάλουν, ο άντρας και ο Φώτης είναι δύο παιδιά που το κοινό τους στοιχείο είναι ότι σκέφτονται περισσότερα να κερδίζει ο Παναθηναϊκός παρά οι ίδιοι να είναι αυτοί που να σκοράρουν. Ένα συγχαρητήρια για την Γκρίνιτς. Θα ήθελα καταρχάς να σας χαρώ και για το ΑΕΚ, το καθώς περάσατε τον ερώτησα στις συνεχόμενες ΑΕΚ της εμφανίσης του Ολυμπιακού. Ήθελα να ρωτήσω κάτι για το οποίο δεν αναφέρεστε για τη διαιτησία. Καθώς έγινε πολύ λόγος καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και από τις δύο της ΠΑΕ για τον ελίτ διαιτητή.
Πιστεύετε ότι έπαιξε καταλυτικό ρόλο, γιατί είδαμε μια υπέροχη διαιτησία, έτσι, που σαφώς επηρεάζει και την ψυχολογία των παιχτών στο να προδώσουν καλό ρυθμό. Πιστεύετε ότι σήμερα δώσατε και με την παιχτική σας συμπεριφορά απαντήσεις προς πολλά μέτωπα? Δεν είμαστε ομάδα που ασχολείται με την διαιτησία. Ούτε εγώ σαν προπονητής, γιατί πιστεύω ότι σαν ομάδα πρέπει να κάνουμε αυτό που μπορούμε εμείς να παρέμβουμε. Εγώ σαν προπονητής και οι παίκτες μου. Αλλά σκεφτόμαστε σε αυτό, γιατί σε αυτά τα θέματα που μπορώ να παρέμβω τα ασχοληθώ με αυτά. Σε αυτά που δεν μπορώ να παρέμβω δεν μπορώ να ασχοληθώ. Όπως η αλήθεια και η πραγματικότητα είναι ένα. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή οι πιο όμορφες μέρες όσον αφορά το ποδόσφαιρο είναι μέρες που γίνονται τα παιχνίδια. Προπονητές και ποδοσφαιριστές είναι το πιο ευχάριστο από τη στιγμή που έχει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Όλα τα υπόλοιπα γύρω από το ποδόσφαιρο δεν είναι κάτι που πρέπει να περιπανημεύεται ο Έλληνας. Αλλά το πιο υγιές πράγμα αυτή τη στιγμή είναι προπονητές και ποδοσφαιριστές. Και οι πιο ευχάριστες ώρες είναι οι ώρες που υπάρχουν τα παιχνίδια, γεμάτα στάδια, ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα με πολύ καλές ομάδες, αντί να είμαστε χαρούμενοι για αυτό το πράγμα, γιατί πιστεύω ότι ίσως επίπεδο αυτού του πρωταθλήματος μπορεί να μας δώσει και κάτι καλύτερο του χρόνου στην Ευρώπη. Υπάρχουν πράγματα που δεν εξαρτώνται από εμάς, συμπεριφορές που δεν εξαρτώνται από εμάς και χαλάνε η γενική, θα έλεγα, την εικόνα του ποδοσφαίρου που δικαιούμαστε να έχουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα βάσει των ομάδων, την ποιότητα των ομάδων και των επενδύσεων που γίνονται στο ποδόσφαιρο. Κύριε Γιωβάνοβιτς, συγγνώμη για τη δεύτερη ερώτηση. Απλά θυμήθηκα την αγκαλιά που είχατε με τον Αϊτόρ στο τέλος του παιχνιδιού και είναι κάτι που έχουμε ξεχάσει όλοι. Ίσως και εμείς οι δημοσιογράφοι και ο κόσμος, ότι ο Παναθηναϊκός πορεύεται σχεδόν σε όλη τη σεζόν χωρίς τον πιο επιδραστικό του παίκτη σε γκολ και ασίστ τη στιγμή που τραυματίστηκε. Μια συνθήκη που δεν την έχει αντιμετωπίσει ούτε ο Ολυμπιακός, ούτε η ΑΕΚ, ούτε ο ΠΑΟ. Πώς το ξεπέρασε η ομάδα αυτό, πώς μπόρεσατε δηλαδή να καλύψετε αυτήν την απουσία χωρίς να απορριθμιστεί πλην ελάχιστον αγώνα ο Παναθηναϊκός? Ευχαριστώ. Ναι, σίγουρα. Ο Αϊτόρ είναι ένα παιδί που στον τρόπο παιχνιδιού του, το δικό μας τον τρόπο παιχνιδιού, παίζει πραγματικά σπουδαίο ρόλο. Όπως παίζει σπουδαίο ρόλο, να μην αναφέρω ονόματα, αλλά κάθε ομάδα έχει κάποιους παίκτες που μπορεί να είναι παρόμετρο όσον αφορά την εμφάνιση της στόλωμης προχώρου και εμείς σίγουρα χάσαμε την χρονική στιγμή που ο Αϊτόρ ίσως ήταν ο καλύτερος εξτρέμ στο δικό μου πρωτάθλημα. Μας λείπει και αυτός τώρα είναι σε μια φάση αποκατάστασης και δεν είναι έτοιμος με την έναρξη ουσιαστικά του καινούριου περίοδου. Είναι εδώ μαζί μας, προπονείται σε καθημερινή βάση. Χαιρόμαστε που είναι μαζί μας, περνάει και αυτός πολύ πιο ευχάριστα και ο τρόπος να ξεπεράσεις τέτοιου είδους απώλειες είναι μόνο ομαδική δουλειά και ομαδική προσπάθεια, γιατί σίγουρα ο κάθε παίκτης έχει τα δικιά του χαρακτηριστικά. Και δεν πολλές φορές, ξέρετε, τα χαρακτηριστικά μεταξύ των παικτών είναι τόσο μεγάλα που σε μια συγκεκριμένη θέση που είμαστε πολύ απαιτητικοί από αυτή τη θέση δεν είναι εύκολο να ανταποκριθούν όλοι. Προσπαθούν, αλλά πιστεύω περισσότερα μας βοηθάει η οργάνωση, το σκεπτικό που έχουμε για το παιχνίδι μας, επειδή δεν έχουμε αλλάξει κάτι όσον αφορά τον τρόπο παιχνιδιού σε όλη την διάρκεια της φετινής χρονιάς, αλλά και στην διάρκεια του play-off περσινής περίοδου, και αυτό είναι ένα σημείο που ενδεχομένως βοηθά τους παίκτες σε αυτή τη θέση για να μπορεί να μας καλύψουν την απώλειά του, γιατί πραγματικά η απώλεια του Αϊτόρ για μας ήταν μεγάλη απώλεια, δεν κρυβόμαστε από αυτό το πράγμα. Ήταν ένα παιδί που ήταν σε τρομερή εξέλιξη, σε τρομερή αγωνιστική κατάσταση, ήταν πάρα πολύ επιδραστικός και σαν ομάδα γενικώς πρέπει να βρούμε λύσεις μέσα από την ομάδα χωρίς να αλλάξουμε τον τρόπο παιχνιδιού και αυτός είναι ο τρόπος που μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά σίγουρα με την επιστροφή του, με τον καλό, θα μας δώσει πάρα πολλές. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, έχετε καλυφθεί? Ο Νίκος. Ευχαριστώ.
κάνετε μια προπόνηση στους παιχνίδες ως δώρο. Τώρα τι δώρο θα τους κάνετε εδώ στο Πασκά? Αύριο έχουν off βάση προγράμματος και θα έχουν και την άλλη Κυριακή off βάση προγράμματος. Να σου πω, δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο στο ποδόσφαιρο όταν κερδίζεις. Θα είναι ευχάριστες δύο εβδομάδες που ίσως αυτές τις δύο εβδομάδες μετά από πολύ καιρό θα μπορέσουμε λίγο να κάνουμε και κάποια περισσότερα πράγματα όσον αφορά τις προπονήσεις, γιατί τις προηγούμενες διακοπές δεν μπορούσαμε να το κάνουμε, γιατί ήταν οι εβδομάδες που είχε εθνικές ομάδες είχαν τις αγώνες και πάντα μας φεύγανε 7, 8, 9 παίκτες από τις προπονήσεις. Σίγουρα θα χρειαστεί να ξεκουραστούν, γιατί ήταν μια πολύ δύσκολη εβδομάδα και απαιτητική εβδομάδα και συναισθηματικά μετά την ισοπαλία στο παιχνίδι με την Βόλο και δύο δύσκολα παιχνίδια με τον Άρη στην Θεσσαλονίκη και τον Ολυμπιακό στην έδρα μας. Και θα προσπαθούμε να προετοιμαστούμε καλύτερα για την επόμενη φάση του play-off, όπου τα παιχνίδια να είναι πάλι Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή, ένα πολύ έτσι, και απαιτητικό και δύσκολο πρόγραμμα κάθε 3-4 ημέρες και πρέπει να είμαστε και πνευματικά και συγκαγωνιστικά. Δεν είμαστε και όπως είπε ο κύριος και... Και το δώρο είναι προπόνηση, για τα παιδιά. Είμαστε εντάξει. Καλό Πάσχα σε όλους. Είμαστε καλά.